Η Αντελβιτσάνου έκανε γνωστό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αφού χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Λεπτομέρειες από την Αγάθη Ράντι. Αγάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook, η Αντελβιτσάνου έκανε γνωστό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, στέλνοντας και το μήνυμά της, Χριστίνα. Είμαι περήφανη για κάθε τραύμα και για κάθε ράμα το οποίο δείχνει νίκη. Το νέο μου σημάδι από το χειρουργείο μου θα το φοράω σαν παράσημο απέναντι στον καρκίνο, κακοήθειό του θηροειδού που αφαίρεσα. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί για τρελή μου τύχη το ανακάλυψα τυχαία, κάνοντας έναν υπέρηχο προληπτικό. Ηθικό δίδαγμα: η πρόληψη σώζει ζωές. Αυτό ήταν το μήνυμά της Χριστίνα. Να σου πω πως η επέμβαση έγινε χτες στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Όλα πήγαν πολύ καλά. Η Άντα Λιβιτσάνου έχει βγει ήδη από το νοσοκομείο, βρίσκεται στο σπίτι της. Να σου πω πως έμαθε και τις εξετάσεις της έκανε πριν βγει στο σόου του Αντένα. Όμως τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά σε εκείνη και στην οικογένειά της στα πρώτα κιόλας live και πραγματικά δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Το αντιμετώπισε πολύ ψύχρεμα, πάντα ήταν χαμογελαστή, πάντα ήταν ευδιάθετη και ήρεμη. Πριν από λίγο μας μίλησε η μητέρα της αποκλειστικά, είπε φυσικά πως ήταν πολύ σοβαρό όλο αυτό για την οικογένειά της. Τώρα η Άντα είναι στο σπίτι, ξεκουράζεται και θέλησε να πει και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, Χριστίνα. Αν θέλεις μπορούμε να το δούμε. Να το δούμε. Να πούμε περαστικά, έχετε βγει από το νοσοκομείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Άντα έχει βγει από το νοσοκομείο. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει πυρετό. Η φωνή της είναι μια χαρά. Και απολαμβάνει τη θαλπορή και την αγάπη του σπιτιού πια. Ήταν πολύ δύσκολο, ήταν πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που το εμάθαμε και ήταν κεραυνός σε νεφρία βασικά. Και σας παρακαλούμε να περάσετε το μήνυμα της πρόληψης. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας.